Ευρωπαϊκή Σύνοδο, είδαμε ότι υπήρξαν κάποιες φωνές από χώρες που δεν συμμετείχαν σε αυτή τη Σύνοδο την Παρασκευή. Κάποιες φωνές που εξέφραζαν μια επιφυλακτικότητα, αν όχι μια αρνητική διάθεση. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση, νομίζω, ήταν και η σαρκαστική αντίδραση σε σχετική ερώτηση του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, του κ. Σόιμπλε. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πελεγκρίδη, δεν θέλω να πω πολλά. Θα πω ότι η δήλωση αυτή είναι η ένδειξη ότι πέτυχε η Σύνοδος. Πήγε πολύ καλά. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση και πιστεύω πράγματι ότι θα έχει και συνέχεια και θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων συσχετισμών δύναμης στην Ευρώπη. Εσύ δεν θα μιλήσεις. Από την εφημερίδα Καθημερινή, ο κύριος Τζίμας. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναλύσατε την κατάσταση μέχρι, για το προσφυγικό ζήτημα, όπως αυτή διαμορφώνεται έως τώρα, και την πολιτική σας. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη, με επίκεντρο τη Γερμανία κυρίως, αρχίζει και διακινείται μία ιδέα ότι σε περίπτωση κατάρρευσης της συμφωνίας με την Τουρκία προορίζεται η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία για το ενδεχόμενο που υπάρχει κάποιο ντόμινο από τη Λιβύη ως οι δεξαμενές που θα συγκρατήσουν για λογαριασμό όλους της Ευρώπης μια νέα προσφυγική πλημμυρίδα. Όπως θα έχετε υπόψη σας προφανώς, με σημαία αυτή την πρόταση, το ακροδεξιό κόμμα στην Πομερανία συνέτρεψε το κόμμα της κυρίας Μέρκελ και ήρθε δεύτερο σε ψήφους. Ενώ στην Αυστρία αποτελεί έναν πολύ ισχυρό ούριο άνεμο στα πανιά της ακροδεξιάς που βρίσκεται ένα βήμα πριν κερδίσει την Προεδρία. Και αυτό που έχει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι κάποιοι ηθήνοντες της προσφυγικής πολιτικής στο Βερολίνο αρχίζουν να φλερτάρουν με αυτή την ιδέα. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο στο προσφυγικό στην Ευρώπη. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν έχετε γίνει δέκτης τέτοιων προτάσεων, για μην πω πιέσεων, εσείς θα μου το πείτε, και εν πάση περιπτώσει ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε περίπτωση που τεθεί αυτό το ζήτημα εν της πράγμαση και μπροστά μάλιστα εν ώψη και της συνόδους που υπάρχει στην Σλοβακία. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ όλη αυτή τη συζήτηση και την αρθογραφία από τον διεθνή τύπο και από τον ελληνικό. Δεν έχω γίνει δέκτης. Και πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επικοινωνία που έχω με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, δεν έχω γίνει δέκτης τέτοιων πιέσεων. Ούτε πιστεύω ότι έχει στο μυαλό της μια τέτοια εκδοχή. Εμείς πρέπει βεβαίως να είμαστε έτοιμοι για όλα, να ανησυχούμε, να μην εφησυχάζουμε, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί το Plan A, η συμφωνία με την Τουρκία. Όπου και εκεί, σας είπα πιο πριν, έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε προβλήματα. Έχουμε μια ενδοχώρα που κι αυτή αγκομαχά και πρέπει να βοηθήσουμε για τα κέντρα φιλοξενίας να γίνουν ακόμα καλύτερα και να υπάρχει μια καλύτερος καταμερισμός και μια αποσυμφόρηση. Έχουμε νησιά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο που αγκομαχάνε. Πρέπει να βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε για να υπάρξουν επιστροφές, δηλαδή να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες απονομής ασύλου εκεί που μπορεί να που δικαιούνται και εκεί που δεν δικαιούνται να εφαρμοστεί η συμφωνία και να προχωρήσει και το relocation. Από εκεί πέρα αναφέρεστε όμως ένα κίνδυνο, ο οποίος είναι υπαρκτός, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν είναι υπαρκτός, αλλά αφορά, νομίζω, το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Και ξέρετε κάτι, κύριε Τζίμα, πιστεύω ότι εάν οι δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις σήμερα της Ευρώπης στον κίνδυνο της ανόδου της ακροδεξιάς και του ευρωσκεπτικισμού παραχωρήσουν έδαφος
και υιοθετήσουν αυτή την ατζέντα, νομίζω και οι ίδιες θα μειώσουν ποσοστά, διότι ο ψηφοφόρος, αν έχει να επιλέξει από κάτι το οποίο είναι original και από κάτι που είναι imitation, θα επιλέξει το original. Το έχουμε δει και άλλες φορές. Το είδαμε και στην Αυστρία, το είδαμε και αλλού. Αλλά και η Ευρώπη θα βρεθεί σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Διότι αυτό το οποίο περιγράφεται δεν είναι πια μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, αλλά είναι μια Ευρώπη που διαμορφώνει ένα νότο που είναι, θα έλεγε κανείς, ένα μαύρο κουτί, και μια υπόλοιπη Ευρώπη η οποία είναι μια χαρά. Δεν είναι λοιπόν αυτό ούτε το ευρωπαϊκό όραμα, ούτε το νόημα της αλληλεγγύης που είναι ιδρυτική αξία, ούτε μπορεί κανείς να πιστεύει ότι αυτά θα γίνουν δίχως αντιδράσεις. Εμείς λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, στη σύνοδο που διεξήχθη προχθές στην Αθήνα, τα θέματα αυτά τα είχαμε στην ημερήσια διάταξη. Και πέραν από την ανάγκη συνέργειας και αλληλεγγύης για τη διεκδίκηση θετικών εξαιρέσεων, για την ενίσχυση του Νότου να σταματήσει αυτή η διαφορά πλεονασματικού βορρά, ελληματικού Νότου, μιλήσαμε και για τα ζητήματα της μετανάστευσης, για την ανάγκη να υπάρχει αλληλεγγύη, για την ανάγκη να έχουν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στη μεταναστευτική πολιτική και μια πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να διαμορφώσουμε συσχετισμούς, ώστε αυτά που περιγράφεται και είναι πράγματι εφιαλτικά, να μείνουν ως σκέψεις σε κάποια συρτάρια και να μην τα δούμε μπροστά μας. Κύριος Τσιγουρής από το Μέγκα. Από το Μέγκα και το Εφημερίδα, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, το εξής. Όλες τις τελευταίες δημόσιες αναφορές, τις περισσότερες δικές σας και των στελεχών της κυβέρνησης, που αναφέρεστε στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, υπάρχουν ποσοτικές αναφορές. Οι περισσότεροι αναφέρονται στο τίμημα. Στο τίμημα. Στο τίμημα. 246 εκατομμύρια και τσακ, την άλλη μέρα ρυθμίστηκε το τοπίο. Θέλω να πω ότι είναι μόνο ποσοτικό για την κυβέρνηση αριστερά στο ζήτημα της τηλεόρασης. Αν δεν είναι ποσοτικό και είναι ποιοτικό, γιατί οι περισσότερες αναφορές είναι για το τίμημα? Αν είναι ποιοτικό, γιατί δεν μιλάτε για το πώς ονειρεύεστε, ας πούμε, το μοντέλο του ραδιοτηλεοπτικού της επόμενης μέρας? Και πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι όταν οι δύο πόλοι του νέου τοπίου είναι περίπου, είναι ίδιοι? Πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι ή πόσο ίδιο? Ευχαριστώ. Κύριε Τσιγουρή, σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας, γιατί πράγματι έχετε δίκιο. Δεν είναι ποσοτικό μόνο. Και βεβαίως δεν ισχυρίζομαι ότι τελειώσαμε εδώ, μετά το διαγωνισμό, με την ανάγκη διαμόρφωσης ενός τοπίου που θα έχει κανόνες. Θέλω όμως να μας δικαιολογήσετε, διότι αυτόν τον διαγωνισμό τον διεξάγαμε με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Μιλάνε κάποιοι και ακούω και είναι αστεία ότι θέλουμε να διαμορφώσουμε μια νέα διαπλοκή. Απλά αυτό που θέλουμε είναι να πάμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας πηγαίνοντας κόντρα σε όλο το σύστημα, αψηφώντας το πολιτικό κόστος. Ξέρετε τι κόστος έχουμε εμείς από αυτό? Ξέρετε τι κόστος είναι? Ποια νέα διαπλοκή? Αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο διαγωνισμό και δεν πήραν άδεια θα είναι εναντίον μας. Αυτοί οι οποίοι εκπέμπανε και τώρα τους αναγκάζουμε να πληρώσουν εναντίον μας. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν, όταν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και τους λέει εγώ θα σας τα δώσω τζάμπα, πάλι εναντίον μας. Έρχεται τώρα ο κύριος Μαρινάκης και δίνει όσα τρία Champions League για να εκπέμψει. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και του λέει τζάμπα, γόρι μου, γιατί να σου δώσω, γιατί να μας δώσει 75 εκατομμύρια, θα σας τα επιστρέψουμε πίσω. Για σκεφτείτε το αυτό. Για σκεφτείτε ποια κυβέρνηση είχε το σθένος αυτόν τον τόπο 27 χρόνια τώρα να πάει κόντρα σε μία από τις κορυφές του τριγώνου της αμαρτίας. Διότι αυτό ήταν το σύστημα τόσα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να τσουβαλιάσω και βεβαίως να αναφερθώ και πριν. Πράγματι εδώ υπάρχουν και επιχειρηματίες που δεν είχαν την ίδια λογική. Δεν θέλω να τσουβαλιάσω. Υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις. Αλλά το σύστημα σε γενικές γραμμές αυτό ήτανε. Πείτε μου τώρα εσείς ότι δεν ίσχυε αυτό. Σε μεγάλο βαθμό ίσχυε αυτό. Μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία παίρνανε θαλασσοδάνεια, τραπεζίτες οι οποίοι τους δίνανε τη δυνατότητα να παίρνουν θαλασσοδάνεια, και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έκανε τα στραβά μάτια στις τράπεζες προκειμένου να στηρίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει σε αυτή τη χώρα.
Και να σας πω κάτι, κύριε Τσιγουρή. Όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, πίστευα ότι θα έχω σύμμαχο τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος. Και είχε υποσχεθεί ο Μεϊμαράκης ότι θα βγει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και πιστεύω ότι θα το έκανε αν έμενε. Και ο κ. Μητσοτάκης το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπλοκάρει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Για να στηρίξει ποιους? Αυτούς οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν μάθει να είναι πάνω από τον νόμο. Κάποιοι από αυτούς, επαναλαμβάνω, είναι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν παραγωγικές δραστηριότητες, δεν θέλω να τους βαλιάσω όλα. Κάποιοι κάνανε έναν υπολογισμό και είπανε είναι υπερβολικά να δώσουμε μεγάλα ποσά, μεγάλα νούμερα, δεν θα μπούμε. Σεβαστή η απόφασή τους, να πω για κάτι, μπορεί να είναι και πιο λογική, πιο υγιής. Από την άλλη πλευρά όμως εμείς ως κυβέρνηση πρέπει να υπερασπιστούμε το ελληνικό δημόσιο, όχι τους φίλους μας, όχι αυτούς που θα μας βοηθήσουν. Και δεν φοβόμαστε να είμαστε, να κάνουμε αυτό που κάνουμε και να κρινόμαστε από τους Έλληνες πολίτες χωρίς να έχουμε την ανάγκη να μας λιβανίζουν μέσα ενημέρωση. Δεν θέλουμε να μας λιβανίζουν μέσα ενημέρωση. Θέλουμε αντικειμενική ενημέρωση. Δυστυχώς όμως στον τόπο υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα πλουραλισμού τώρα με τα πολλά κανάλια. Υπάρχει πρόβλημα αντικειμενικής ενημέρωσης. Διότι είναι συμφέροντα πίσω που ορίζουν την είδηση ή δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν έχετε απόλυτο δίκιο. Το ένα σκέλος με το διαγωνισμό. Το δεύτερο σκέλος και το πιο ουσιαστικό, να υπάρξει ένα εθνικό συμβούλιο τηλεόρασης και επευθύνω εκ νέου κάλεσμα στην αξιωματική αντιπολίτευση να σταματήσει να λέει αλλοπρόσαλα πράγματα, μία έτσι, μία αλλιώς. Μία ότι δεν θα αναγνωρίσει το διαγωνισμό, την άλλη ότι θα κρατήσει αυτούς που πήρανε και θα ζητήσει χρήματα για αυτούς που δεν πήρανε, την τρίτη ότι θα επιστρέψει πίσω τα 250 εκατομμύρια, όπως είπε ο κύριος Δένδιας. Λοιπόν, να αναγνωρίσει το διαγωνισμό, γιατί είναι νόμος του κράτους, να παραδεχθεί ότι είχε άδικο και ότι ήταν ατόπιμα η υπεράσπιση ιδιωτικών συμφερόντων έναντι του δημόσιου, και να πάμε μαζί στον ορισμό Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που θα βάλει κανόνες στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και στους 4 νομίμως λειτουργούντες σταθμούς.